Αν μπορούμε λίγο να πάμε, να συνεχίσουμε λίγο και να πάμε στην επόμενη ζωντανή, στον κύριο Στέλιο Βιτοράκη, συντονιστή πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία τη Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και μέλο του Συλλόγου Πνευμονολόγων Χανίων. Πάμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα συμπτώματα γρήπη και κορονοϊού. Εισερχόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου, καιρικέ συνδίκε μα προβληματίζουν και σίγουρα κάποια συμπτώματα τα οποία οι περισσότεροι, στου περισσότερου έχουν, για να είμαι έχουν εμφανιστεί. Την καλησπέρα μα, κύριε Βιτοράκη. Καλησπέρα από τα Χανιά. Είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση και πέρυσι. Πολλά τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που είχαμε δεχτεί. Πάμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, με φότο και την αύξηση των κρουσμάτων, βέβαια και σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη. Και αναφέρουμε στον κορονοϊό. Γρήπη λοιπόν και κορονοϊό. Πώ ξεχωρίζονται, ε, Κοιτάξτε, είναι και δύο ιώσεις. Έχουν πολύ όμοια συμπτώματα. Ε θα έλεγα ότι έχουν κάποιες διαφορές αλλά δεν μπορεί κάποιος να βασιστεί σε αυτές για να διακρίνει τη μία ίσως από την άλλη. Δηλαδή η γρήπη συνήθως έχει πυρετό σχεδόν πάντα, έχει συμπτώματα έντονα από το ανώτερο αρμυριστικό όπως πονόλυμο, καταρροή και κάνει συχνά πόνο στις μύσχες της Απ' την άλλη ο COVID κάνει αυτά τα συμπτώματα παρόμοια με τη γρήπη αλλά κάνει πιο συχνά απόλυα γεύσης και όσφρησης. Κάτι το οποίο το βλέπουμε σε γρήπη, αλλά πολύ πιο σπάνια. Δηλαδή, θα έλεγα θα ότι αν κάποιο έχει απολυγίε και έόσφυσης, είναι πιο πιθανό να έχει COVID. Αυτό είναι το μόνο διακριτό σημείο μεταξύ των δύο ιώσεων. Ε, θα έλεγα ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία τα συμπτώματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαγνωστικά τεστ και για τι δύο ιώσει, και μάλιστα για αυτά τη COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμα και στα φαρμακεία παντού, τα έχει κόσμο στο σπίτι του. Ε, με ένα τεστ. Τουλάχιστον αποκλείουμε το πιο σοβαρό που είναι ο κορονοϊός. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να απευθυνθούμε και σε δεύτερη φάση στου ειδικού. Σε περίπτωση που ένα σύμπτωμα παραμείνει, φαντάζομαι, ε, άσχετα αν έχεις κάνει τεστ για COVID ή όχι, θα πρέπει να απευθυνθούμε. Σε δεύτερη φάση, ένα ειδικό. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Φυσικά. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιο έχει σοβαρά προβλήματα υγεία ή αν έχει εξ αρχή έντονα συμπτώματα, πρέπει να μιλήσει οπωσδήποτε με τον γιατρό του. Εάν έχει ήπια συμπτώματα τα οποία δεν υποχωρούν μετά από τη δεύτερη ή τρίτη μέρα ή χειροτερεύουν ασχέτως κατάστασης υγείας, πάλι πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του. Είναι, θα λέγαμε, κοινή λογική αυτό και το βλέπουμε στους σωστινείς μας ε, και ε, πραγματικά αυτή την περίοδο παρατηρούμε στη θεατρία μας πολύ μεγάλη έξαρση των ιώσεων και όχι τόσο του κορονοϊού. Μάλιστα. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονίσουμε ότι έχουμε εισέλθει σε μια ε, καθημερινότητα, δεν ξέρω κανονικότητα, αλλά καθημερινότητα, όπου ο συνδυασμό γρήσον ε, αναφέρουμε σε αυτού του και κορονοιού θα πρέπει να μπει στο μυαλό μα για το πώ θα διαχειριζόμαστε αυτέ τι καταστάσει. Πολύ σωστά, ε, θα πρέπει να προσέχουμε πάνω απ' όλα, δηλαδή κάποιο που εμφανίζει συμπτώματα λίμωξη, θα πρέπει να προσέχει για τον εαυτό του και για του άλλου. Δηλαδή, περιοριζόμαστε όσο είναι το δυνατό στο σπίτι μα. Εάν έχουμε υπεσυμπτώματα και είμαστε αναγκασμένοι, ας πούμε, να πάμε σε οδεία να φοράμε μάσκα και να προστατεύσουμε του άλλου. Και βέβαια, γρήγορη εξέταση για να μπορέσουμε να ε, αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε ότι είναι μία από τι δύο πιο κοινέ ιώσει, δηλαδή πλέον τη γρήπη του κορονοϊού. Αλλά πάνω απ' όλα, περιορισμό, ε, μάσκα και διάφορα μέτρα για να γίνουμε πιο γρήγορα καλά. Ανάπαυση, πολλά υγρά, αντιπηρετικά αλλά με μέτρο. Δεν είναι σωστό να παίρνουμε αντιπηρετικά Σωστά. Ε, συστηματικά γιατί έτσι καλύπνουν τα συμπτώματα. Και με, το παραμικρό, με την παραμικρή ανησυχία, θα πρέπει να μιλάμε για τον Γιατί αυτό ξέρει το ιστορικό μα και αυτό μπορεί να μα πει είναι... εάν και εφόσον υπάρχει κάτι επικίνδυνο. Το κεντρικό μήνυμα, κύριε Βητοράκη, αυτή είναι η προτροπή συμβουλή σα. Το μόνο σίγουρο θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, καθώ χρειαζόμαστε τη γνώμη σα. Να είστε καλά, να σα ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Ιωτριατρέ.